αρχαίο κείμενο. Αν γυρίσει και στραφεί το βράδυ σε μια παρέα και σου ρωτήσει, παιδιά, έχει διαβάσει κανεί το Συμπόσιο του Πλάτωνα? Για να πούμε το πιο απλό, έτσι. Ναι, στην αρχαία ελληνική σίγουρα δεν το έχουμε διαβάσει. Όχι, μα δεν μιλάω για την αρχαία ελληνική. Ναι. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε στην αρχαία ελληνική. Να το διαβάσουμε στη νέα. Γιατί όλο ο πλανήτη δεν το διαβάζει στα αρχαία ελληνικά, το διαβάζει σε μετάφραση. Εκεί απάνω όμω είναι και η ερώτηση. Οι περισσότεροι που το έχουν διαβάσει είναι συνήθω οι φοιτητέ, οι σπουδαστέ των φιλοσοφικών, των αρχαιολογικών ναι, ερευνών. Το οποίο όμω, αν του ρωτήσει και του ίδιου, δεν το έχουν διαβάσει. Έχουν διαβάσει παράγματα, κομμάτια. Δεν έχουν διαβάσει ολόκληρο. Ακόμα και στη φιλοσοφική σχολή, φιλοσοφικές σχολές που τις λένε έτσι, που νομίζω ότι είναι τελείως εφημισμός αυτό το πράγμα, γιατί μόνο φιλοσοφία δεν κάνουν εκεί μέσα. Οι φιλοσοφικές σχολές απλώς παράγουν πλάσματα τα οποία η μόνη τους προσδοκία θα είναι κάποτε να περάσουν στον ΑΣΕΠ και να προσληφθούν στο δημόσιο. Δηλαδή η χώρα έχει εκπέσει και ένα μεγάλο κομμάτι της έκπτωσής της οφείλεται στην εκπαίδευσή της, η οποία δεν ξέρω πραγματικά αν γίνεται επί τούτου έτσι ώστε να παράγει μηδενικά μυαλά ή είναι οι θεράποντές της, οι καθηγητές τόσο ανίκανοι και δημόσιοι υπάλληλοι που πραγματικά διαφορούν με φωτεινές πάντα εξαιρέσεις, γιατί και εγώ έχω καθηγητές οι οποίοι αυτοί με έσπρωξαν προς τα εκεί που πήγα. Οι υπόλοιποι είναι, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να είναι χαλαροί το απόγευμα ώστε να κάνουν τα φροντιστήριά τους. Δηλαδή έσχος προτείνω να κλείσει το δημόσιο σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο και να μείνουν μόνο τα φροντιστήρια. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Είναι με τον τρόπο που πηγαίνουν. Με τον τρόπο που πηγαίνουν, φυσικά. Αλλά ο τρόπος αυτός δεν αλλάζει. Και μιλάω για την εκπαίδευση και τρώω το χρόνο σου, γιατί είναι κάτι που με καίει πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Μου φαίνεται έχουμε σχεδόν λεπτό για να πούμε αυτό το οποίο συμβαίνει όμως και να έχουμε τόσους πολλούς συγγραφείς που βγαίνουν ποιοτικά σωστά διηγήματα, όχι μονάχα από τη γλώσσα και τη γραμματική, αλλά και από τις έννοιες που περνούν. Γιατί εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλούς που για μένα είναι απλά και μόνο το όνομα, η φήμη για κάποια πράγματα τους έχει κάνει ναι. Να γράψουν. Κοίταξε, το ότι βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία είναι από τη μια καλό, γιατί έτσι δίνεις την πιθανότητα σε ένα νέο παιδί να βρει φωνή και να εκδοθεί. Απ' την άλλη, επειδή υπάρχει αυτός ο όγκος της πληροφορίας σε ένα βιβλιοπωλείο μέσα, δεν προλαβαίνει το βιβλίο να σταθεί πάνω από δύο εβδομάδες, ένα μήνα στον πάγκο. Ναι. Που σημαίνει ότι αν φύγει από τον πάγκο το βιβλίο και πάει στο ράφι, έχει πεθάνει. Κατά συνέπεια, να προτείνουμε αντί για τις 7.30 να έρθουν γύρω στις 6.30 στο public να δουν μερικούς τίτλους, να διαβάσουν το πιστόφυλλο. Καλά, οπωσδήποτε, ναι. Κοίτα, είναι μια μεγάλη απόλαυση το βιβλίο για μένα. Από τις μεγαλύτερες μου απολαύσεις, δίπλα στα ταξίδια που τα αγαπώ, τα λατρεύω και λόγω του ζωδίου μου είμαι τροχός. Και δίπλα βέβαια στην άλλη μεγάλη απόλαυση εμάς των ανδρών, τις γυναίκες. Μάλιστα. Λοιπόν, Έρωτας 13, ένα καθαρά ερωτικό διηγηματικό βιβλίο 13 συγγραφέων της χώρας μας. Και σήμερα το βράδυ, 7.30 ώρα το απόγευμα ουσιαστικά. Ραντεβού σας περιμένουμε στο public. 4 συγγραφείς θα είναι εκεί πέρα. Εμείς μπορούμε να δούμε και το εξώφυλλο ακόμη μια φορά με τους 4 συγγραφείς που θα παραβρεθούν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και να προσθέσω ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου, ένα μικρό απόσπασμα, περίπου 5 λεπτά, από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας για το κλιμάκιο Μακεδονίας Θράκης, όπου θα περιοδεύσει στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ακούσετε τι θα σας πούνε. Ιστορίες για αρκούδες είναι το έργο. Ο Γιάννης Καλατζόπουλος, σκηνοθέτης. Θα μάθετε περισσότερα στο επόμενο λεπτό που θα ξεκινήσουν όλα αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ την Παρασκευή με όλα τα υπόλοιπα και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ήρθα να ζητήσω το χέρι της κόρης σας. Ήρθα να... Ψυχούλα μου! Ψυχουλίτσα μου! Τα λιβάδια μου στο βαλόβι συνορεύουν με τα δικά σας τα λιβάδια, με τις σημίδες. Και όπως... Με συγχωρείτε που θα σας διακόψω. Είναι αλήθεια ότι τα λιβάδια στο βαλόβι ήτανε κάποτε που αμφισβήτηση ήτανε. Αλλά τώρα όλος ο κόσμος ξέρει πια ότι είναι δικά μου. Δεν χρειάζεται να φιλονικούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Τα λιβάδια είναι δικά μας. Τελεία. Είναι δικά μου. Δικά μας! Δεν πάνε να μιλάτε δύο μέρες για να με καταφέρετε και να φορέσετε 15 φράκα. Εγώ θα λέω και θα ξαναλέω πως είναι δικά μας, δικά μας, δικά μας!
το αντίθετο. Βλέπω, Ναταλία Ιβάνοβνα, πως με περνάτε για τρελό ή για ηλίθιο με περνάτε. Μπαμπά. Ω, κοριτσάκι μου. Εξήγησε, σε παρακαλώ. Στον κύριο. Σε ποιον ανοίγουν τα λιβάδια στο Βαλόβιε? Σε μας ή σε αυτόν? Εγώ καπνίζω. Ναι, οφείλω να ομολογήσω, καπνίζω. Αλλά η γυναίκα μου... Η γυναίκα μου με διέταξε να μιλήσω σήμερα για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού. Πρέπει λοιπόν να υπακούσω. Για κάθε πληροφορία ο καθένας μπορεί να βρει πάντα τη γυναίκα μου στο σπίτι. Και το πρόγραμμα της σχολής, αν σας ενδιαφέρει, που λέτε στο θηρορείο της σχολής για 30 καπίκια. Κανείς δεν θέλει? Δάιτε τότε 20 καπίκια. Δεν δέχομαι κανέναν. Του το είπα, μα αυτός είναι ένας αγριάνθρωπος. Σκέτη αρκούδα. Πολύ καλά. Φέρω τον μέσα. Κυρία μου, έχω την τιμή να σας παρουσιαστώ. Γρηγόρη Στεπάνοφιτς Ζημυρνόφ, απόστρατος λοχαγός του πυροβολικού. Είστε πρόστιχος, χιδαίος, είστε ένα τέρας. Μια αρκούδα! Πώς? Τι είπατε? Είπα πως είστε ένα τέρας, μια αρκούδα. Θα δείτε πως επειδή είστε ένα από αυτά τα τρυφερά, ρομαντικά πλασματάκια, έχετε το δικαίωμα να βρίζετε χωρίς να θυμωρηθείτε. Έτσι θα δείτε. Σας προκαλώ σε μονομαχία. Πιάνετε τη σκανδάλη. Να, έτσι, έπειτα σημαδεύετε. Κρατάτε το κεφάλι λίγο πίσω, το μπράτσο τεντωμένο. Έτσι, έπειτα τραβάτε με το δαχτυλάκι σας αυτό το μαραφέτη και αυτό είναι όλο. Γενικός κανόνας. Να μην ταράζεστε, να μην βιάζεστε και να μην τρέμει το χέρι σας. Ωραία. Θέλω να εκφράσω τον ενθουσιασμό, τον ιανικό μου ενθουσιασμό. Και καλά, τον ιανικό δικαιολογείται από το μυαλό της ηλικίας μου. Αλλά το ενθουσιασμό είναι το περίεργο σε μια εποχή που όλα γύρω μας μοιάζουν γκρίζα και μαύρα. Όμως δικαιολογείται αυτός ο νεανικός ενθουσιασμός, γιατί ο αγαπητός μου φίλος, ο οποίος του Χαζάτης και γενικά η διοίκηση του θεάτρου, μου εμπιστεύτηκαν, θα έλεγα, ότι δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω όλα τα άλλα που συμβαίνουν στο κρατικό θέατρο του Ελλάδος, που είναι που περνάει πραγματικά μια περίοδο έμπνευσης και οράματος. Αυτό που λέμε είναι προτεχωρημένο φυλάκι. Να κάνουμε μια παράσταση που θα πάει το βουνό στο Μουάμεθ και όχι το Μουάμεθ στο βουνό, που δεν φταίει βέβαια ο Μουάμεθ, αλλά όλες οι συνθήκες που κάποιοι διαμόρφωσαν ώστε να μην μπορεί ο πολλής κόσμος των αρμοδιών περιοχών να βλέπει συχνά θέατρο. Αυτό είναι μια εξαιρετικά συγκινητική προσφορά που μου έγινε. Θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια από την κοινή. Και για ένα πρόσθετο λόγο, είναι πολλά χρόνια, δεν θέλω να πω πόσα για να μην εκθέσει το φίλο μου τον Κώστα Κωνσταντά, που βρεθήκαμε μαζί στο θέατρο Ανατολικής Μακεδονίας, με έδρα της Έρεσης και Ευαγγελάτου, όπου κάναμε παρόμοιες περιοδίες, θυμάσαι Κώστα, και θυμάμαι μόνο αυτό θέλω να σας πω, γιατί είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το είδες. Σε ένα σχολείο που παίζαμε και γινόταν ουρά για να δει ο κόσμος μέσα, φέρνοντας ο καθένας την καρέκλα του από το σκαμάκι του από το σπίτι, ένας γέρος έσπρωχνε και έλεγε: «Σας παρακαλώ, αφήστε να δει θέατρο η γριά μου πριν πεθάνει. Εγώ έχω δει γιατί ήμουν ναυτικός και είδα. Αλλά να δει και η γριά μου θέατρο». Τέτοιες στιγμές που πραγματικά το θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια και μου ήρθαν να βάλω τα κλάματα, δικαιολογούν νομίζω στον ανώτερο βαθμό τη λειτουργία και τον κοινωνικό ρόλο του θεάτρου, που ξέρετε μάλιστα ότι και ο πατριάρχης μας, ο πατέρας μας, ο παππούς μας, ο Διόνυσος, μετανάστης ήταν. Τώρα για το έργο και λόγια. Επειδή πραγματικά ο Τσέχοφ επιδέχεται, όπως όλοι οι μεγαλοφιλείς συγγραφείς, πολλών ερμηνεών, όπως είπε και ο Μάκης ο Τριβούκης. Προσπαθήσαμε να μην πάσει η παράστασή μας από την αστέρια των τελευταίων ετών της σκηνοθετικής. Προσπαθήσαμε να είναι αληθινό θέατρο. Δηλαδή, να χρειάζεται τα τρία βασικά συστατικά στοιχεία του θεάτρου. Το κείμενο, που είναι αριστοκριματικό, τον ηθοποιό, θα πω γι' αυτό δύο λόγια μετά, και το κοινό. Σε αυτό το ρεφενέ, που αυτό είναι το σημαντικό για να υπάρχει για να γίνει η θεατρική πράξη, εμείς βάζουμε τα δύο. Εμείς, ο Τσέχοφ βάζει το κείμενό του, εμείς βάζουμε τους ηθοποιούς και ελπίζουμε να ανταποκριθεί και το κοινό. Προσπάθησα να κάνω την παράσταση όσο γίνεται χωρίς πρόθεση επιδειξιομανίας σκηνοθετικής, εφέ, ευρημάτων κλπ. Τα οποία συνήθως νομίζω σε αυτά τα κλασικά έργα αφαιρούν παρά το στέλνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια μαθιά και μια άποψη για τα πράγματα, αλλά αυτή είναι τόσο όσο και είναι στα χέρια των αγαπητών ηθοποιών.
θέλω να μιλήσω για αυτούς. Για τον Τάσο τον Πανταζή που είναι παλιός καλός φίλος. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι και έχουμε περάσει πολλά μαζί. Αλλά και τα δύο νέα τα παιδιά, τη Μαρίνα του Χατζιωάννου και τον Αλέξανδρο τον Ζαφυριάδη, που πετάει ένα περίεργο τρόπο και με αυτούς είναι συνομήλικος. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και όμως να είσαι συνομήλικος με πέρα. Και θέλω κλείνοντας να πω μόνο τούτο. Όσο μπορώ πιο συνοπτικά, σε εποχές κρίσης πάντα το θέατρο έβρισκε τον αληθινό του εαυτό και νομίζω ότι περνάμε μια τέτοια εποχή ξανά, όπου θυμόμαστε την κατάληξη τρών της λέξης θέατρο και όχι το θέα, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά το τρών είναι το πιο σημαντικό, που σημαίνει εργαλείο στην γλώσσα μας, στην αρχαία μας γλώσσα, όπως άρωτρον, κίνητρον, μάκτρον, πλήκτρον κλπ. Το θέατρο γεννήθηκε και παραμένει, όταν το υπηρετούμε σωστά, σαν ένα εργαλείο για να γνωρίσει ο κόσμος τον εαυτό του και το γύρω, το διπλανό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε καλή επιτυχία στους συναδέλφους μου, τον Γιώργο Πιωτσίδη και όλους τους συναδέλφους του Ιβάρτη. Γεια σας. Τρεις μεγάλες χαρές από την περίοδο αυτή. Η πρώτη είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πάω περιοδία και αυτό με ευχαριστεί γιατί θυμάμαι πολύ ωραίες στιγμές από την πρώτη περιοδία σε διάφορα χωριάνα που δεν έχουν πάει ποτέ θέατρο, δεν έχουν δει ποτέ θέατρο και να σου φτιάχνουν οι γυναικούλες στις γειτονιές εκεί που παίζαμε στα καφενεία, πίτες και να σου δίνουν να τρως και να σε βλέπουν ένα άλλο έτσι ενδιαφέρον. Η δεύτερη είναι ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου παίζω Τσέρκοφ και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που παίζω Τσέρκοφ και είναι ο συγγραφέας που ανέκαθεν από τη σχολή τον είχα μέσα μου πάρα πολύ βαθιά. Και το τρίτο, δεν θα σας κουράσω άλλο, είναι ότι έχουμε δύο νέα παιδιά μαζί μας στην παράσταση, τα οποία τα εκτιμώ και τα αγαπώ πάρα πολύ. Πραγματικά, γιατί αισθάνθηκα ότι τα δύο παιδιά αυτά μας δώσανε μεγάλη χαρά στην δουλειά αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.